Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στις τηλεοπτικές σειρές και μαζί θα παρακολουθήσουμε τι πρόκειται να δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα παρακολουθήσουμε λοιπόν, η Ιουλία μετά από καιρό παίρνει τα αποτελέσματα και ανακαλύπτει μέσω τεστ DNA ότι η κόρη της ζει. Αμέσως ενημερώνει το Στάθη. «Στάθη, η κόρη μαζί, πρέπει να τη βρούμε», του λέει και ο Στάθης τονίζει. Η Ιουλία θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει αρχικά να επικοινωνήσει με την κοπέλα που φαίνεται να έχει κοινό DNA με σένα. Αλλά η Ιουλία δεν είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα. «Δεν ξέρω, φοβάμαι πολύ», το απαντάει. Ωστόσο, δεν μπορεί άλλο να περιμένει και η Ιουλία προσπαθεί να επικοινωνήσει με την κόρη της. Αλλά δεν παίρνει απάντηση. «Τίποτα δεν μπορώ να βάλω στην άκρη. Δεν απαντάει κανείς. Ίσως να μην έχει αφήσει στοιχεία. Δεν είναι απαραίτητο», μου είπαν. «Μπορεί να μην θέλει», λέει ο Στάθη, ο οποίος και πάλι την προτρέπει: «Μη τα παρατάς. Πρέπει να επιμείνεις». Η Ιουλία προσπαθεί απεγνωσμένα να μάθει περισσότερα για την κόρη της και αποφασίζει να προσλάβει έναν detective. «Δεν έχω άλλα στοιχεία. Ξέρω μόνο ότι έχω κάπου μία κόρη, η οποία και εκείνη ψάχνει να βρει κάποιον από την οικογένειά της. Αλλά δεν μπορώ να τη βρω. Δεν έχει αφήσει καθόλου στοιχεία», τον ενημερώνει. Όπως θα δούμε, ο detective μετά από πολλές έρευνες ανακαλύπτει την Αριάδνη στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια πολύ όμορφη κοπέλα, η οποία έχει σπουδάσει τουριστικές επιχειρήσεις και εργάζεται στο εστιατόριο ενός μεγάλου πεντάστερου ξενοδοχείου. Ο detective αμέσως θα ενημερώσει την Ιουλία. «Κυρία Βρετάκου, τη βρήκα την κόρη σας. Μπορείτε να έρθετε στη Θεσσαλονίκη και θα σας εξηγήσω από κοντά». Η Ιουλία, χωρίς άλλη σκέψη, θα πάει στη Θεσσαλονίκη και αφού ο detective της είπε τα πάντα για την κοπέλα, η Ιουλία πηγαίνει στο ξενοδοχείο που δουλεύει. Μόλις τη βλέπει, της κόβονται τα πόδια. Δεν μπορεί να κάνει βήμα, δεν μπορεί να της μιλήσει, μόνο την κοιτάζει και κλαίει σπαραχτικά. Η πρώτη συγκλονιστική στιγμή που αντικρίζει για πρώτη φορά το παιδί το οποίο πίστευε μέχρι χθες ότι έχει πεθάνει, σημαδεύει την Ιουλία, η οποία επιστρέφει καταρακωμένη στη μάνη. Εκεί θα ενημερώσει το Στάθη που αποφασίζει αμέσως να πάει να τη βρει. Τα πράγματα όμως αυτή τη συνάντηση πατέρα της και κόρη θα είναι πολύ διαφορετικά, καθώς ο Στάθης θα της αποκαλύψει άμεσα ότι είναι ο πατέρας της. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!